Πιο συγκεκριμένα θα πω τις απόψεις μου γύρω-γύρω από κάποια παιχνίδια. Μου άρεσε την τελευταία φορά που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω και να συζητήσω για διάφορα παιχνίδια και γενικά για καταστάσεις, οπότε λέω κάτσε να κάνω ένα πείραμα πώς μπορώ δεύτερη φορά. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα παιχνίδια τα οποία θα πιάσω αυτή τη στιγμή είναι το Digimon Survive, για όποιον γνωρίζει. Το Digimon Survive είναι ένα παιχνίδι μια πολύ αγαπημένη σειρά και μπορώ να πω ότι είναι τις πιο αγαπημένες των σειρές κατά μακράν. Είναι μια σειρά η οποία πραγματικά με έχει μεγαλώσει τα πόδια της. Μαζί με το Pokémon Assorti ήταν κάτι το οποίο πραγματικά έπαιζα πάρα πολύ. Μισό. Ωραία, πάμε. Έχω ξεχάσει να παίζω και Torvald. Δεν σε βλέπω. Πάρα αυτό. Ωραία. Ξεφεύγουμε. Το Digimon Survive είναι ένα λοιπόν παιχνιδάκι καινούριο το οποίο βγήκε όταν έψαχνα να δω τι παιχνίδι μπορώ να αγοράσω και τι μπορώ να κάνω. Ήταν ένα από τα στάδια τα οποία λάτρεψα ότι είναι το αγαπημένο μου gen. Είναι το αγαπημένο μου turn-based gen, αλλά είναι λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Με αποτέλεσμα λοιπόν λίγο να αλλάζει η κατάσταση το πώς θα το ήθελα. Δεν πειράζει, δεν με νοιάζει, δεν κάνω ιδιαίτερα παράπονα. Θα το δοκιμάσω κάποια στιγμή, αλλά να σας πω την αλήθεια, παιδιά, δεν έχω καμία υπομονή να κάτσω να δώσω 60 και 50 ευρώ να παίξω ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλω. Είναι κάτι σαν να λέμε δευτερεύον. Είναι το gen το οποίο μου αρέσει, είναι η κατηγορία που μου αρέσει, είναι το είδος το οποίο μου αρέσει. Δυστυχώς δεν είναι όμως ακριβώς όπως θα το προτιμούσα. Για παράδειγμα, μπορώ να σας φέρω ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι κόντρα που είναι και αυτό το Digimon, το Cyber Sleuth. Το Cyber Sleuth είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανακάλυψα εντελώς τυχαία πέρυσι. Και όταν λέω εντελώς τυχαία, πραγματικά εντελώς τυχαία. Εκεί που ήμουν στο Steam μου βγάζει μια ειδοποίηση ότι είχε ένα παιχνίδι τρομερή έκπτωση. Λέω, OK, ποιο παιχνίδι μπορεί να είναι. Βλέπω ότι ήταν ένα Digimon και λέω, OK. Βλέπω μετά ότι είναι turn-based και κάνω wow. Έχω πολύ μεγάλη αδυναμία σε turn-based για όποιον δεν το γνωρίζει. Όταν λοιπόν βρήκα το στυλ του τύπου το οποίο μου αρέσει στο animation, στην όλη ιστορία ρε παιδί μου που μου αρέσει πάρα πολύ, λέω οπ, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να παιχτεί. Ξεκίνησα λοιπόν παίζοντάς το στο PS4 όλος παραδόξως, αυτό είχα βάλει στη λίστα. Το τερμάτισα με πολύ μεγάλη χαρά. Και αυτό το οποίο λάτρευα στο Cyber Sleuth, το οποίο απουσιάζει από τον Digimon Survive, είναι τη δυνατότητα να μπορείς να παίξεις πάρα πολλούς ξεχωριστούς χαρακτήρες. Έχεις πραγματικά ό,τι ξέρεις για τον Digimon, έχεις τόσα Evolution και Digivolution. Έχεις τόσα μπορείς να κάνεις, μπορείς να κάνεις mixes, μπορείς να κάνεις fusion, μπορείς να κάνεις τόσα πράγματα και τόσους ξεχωριστούς τρόπους μπορείς να το κάνεις, που ήταν πραγματικά ένα αριστούργημα. Εκείνη τη στιγμή που έπαιζα, λέω μαλάκες, δεν έχει τέλος, δεν έχει ταβάνι. Αυτό το παιχνίδι παίζεις και δεν τελειώνει. Και εγώ γούσταρα. Και το story του είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή έπαιζα πολλές ώρες και δεν το πήρα χαμπάρι ότι πέρασαν οι ώρες έτσι. Πραγματικά. Αυτό είναι το οποίο απουσιάζεται από το Digimon Survive, αλλά προφανώς δεν μπορώ να κάνω σύγκριση δύο παιχνιδιών. Δεν μπορείς να φτιάξεις το ίδιο παιχνίδι, η ίδια φόρμουλα και απλά να αλλάξει λίγο το story. Assassin's Creed.
Οπότε λοιπόν κρατάω ένα σταθερό κομμάτι και λέω: OK, όλα γίνονται, όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα το προσπαθήσω κιόλας, γιατί όχι στην τελική. Ωραία, μισό-μισό είναι να επιβιώσω λίγο. Απέσεις εσύ, βρωμιάρα. Έχεις σιγά μισά άφηνα. Ωραία. Σε φύγαμε, Πούτινα. Ωραία. Τέλεια. Άλλος κάνει πολύ καλή δουλειά μπροστά. Οπότε λοιπόν, Dead Demon Survivor. Του δίνω ένα benefit of the doubt, γιατί μπορεί να είναι πολύ καλό παιχνίδι και εγώ να το κράζω πάρα πολύ, γιατί είναι visual novel φάση με λίγο gameplay, το οποίο μην με παρεξηγήσετε, τα λατρεύω τα visual novel, έχω θέσει κάτι ξεκούραστο. Κάπως έτσι ξεκίνησα να λατρεύω το Yakuza Like a Dragon, θα το πούμε μετέπειτα στην ιστορία. Όταν θα μπορέσει η ώρα και θα παίξω το Dead Demon Survivor, να δώσω μια πιο καλή γνώμη, μια πιο εμπεριστατωμένη γνώμη. Δεν ξέρω πώς το εξηγήσω αλλιώς πιο όμορφα. Προφανώς θα πεθάνω. Σιγά μη ζούσε. Ένα τραπένα μου παιχνίδια που ανακάλυψα τον τελευταίο χρόνο και πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας είναι το Persona 5. Για όποιον δεν το γνωρίζει, ντροπή του. Για όποιον θέλει να το μάθει, πραγματικά είστε έτοιμοι να δείτε κάτι απίστευτο. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι ίσως μοναδικό του είδους του. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο παιχνίδι. Έχω τόσα χρόνια gaming στη ζωή μου και πραγματικά μπορώ να σας πω ότι δεν έχω ξαναπαίξει αντίστοιχο παιχνίδι. Είναι πραγματικά ψευγάδι αυτό. Το Persona 5 λοιπόν είναι ένα παιχνιδάκι turn-based πάλι, αλλά έχει ένα δεν ξέρω πώς το πω ένα story, ένα απίστευτο story. Δεν ξέρω πού να σας ξεκινήσω να σας μιλήσω. Είναι ότι ξεκίνησα ότι έπαιξα ένα απλό παιχνίδι γιατί λέω εντάξει. Όταν το είχα πρωτοδεί σε discount στο PS Store, ένα εικοσάρικο είχε, έβλεπα ότι είχε και κάπου 80 με 100 ώρες gameplay. Λέω ωραία, ένα χαλαρό παιχνιδάκι να έχω εκεί να παίζω. Πόσο μπορεί να κρατήσει άραγε. Έκανα τόσο και τόσο, μα τόσο λάθος. Το Persona 5 πρέπει να έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένα από τα top παιχνίδια μου μαζί με το Towards the Pantheon. Το είχα λατρέψει, το είχα αγαπήσει. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσω να βρω άλλο παιχνίδι να μου αρέσει τόσο πολύ πια σε αυτό το στυλ. Και υπάρχει και λόγος και θα σας εξηγήσω κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, το Persona 5 έχει την πιο υπέροχη ιστορία, η οποία δεν σταματάει ποτέ, δεν είναι προβλέψιμη ποτέ. Αλλάζει συνέχεια, έχει plot twist. Έχει mini boss, final boss, ξαναλλάζει. Δεν είναι ποτέ το ίδιο, δεν είναι ποτέ η ίδια φόρμουλα. Αλλάζει ξανά και ξανά και ξανά. Σου προσθέτει. Εκεί που έλεγα, ωραία, σε ένα τριαντάρο που έχω παίξει το έχω μάθει το παιχνίδι, τώρα θα το βαρεθώ, τώρα θα είναι όλα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μέχρι να περάσουν 80 ώρες και άρχισα και βαριόμουν, ρε παιδιά. Και έλεγα, Παναγία μου, λέω, θα παίξω όλες 60 ώρες το ίδιο πράγμα. Πραγματικά, την ώρα την οποία το σκέφτομαι αυτό, σε λιγότερα από 5 λεπτά, είχαν αλλάξει όλα στο παιχνίδι. Και ξανά το ίδιο, και ξανά το ίδιο, και ξανά το ίδιο. Δεν θέλω να σας πω πολλά για να μην κάνω spoiler, αλλά είναι πραγματικά ένα διαμάντι παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή κιόλας έρθει στο Game Pass από ό,τι έμαθα στους επόμενους μήνες. Για όποιον είτε δεν το είχε στο PS, είτε μπορεί να το βρει στο PS. Για όποιον θέλει να το παίξει στο Game Pass, πραγματικά παιδιά, πραγματικά, βρείτε το, παίξτε το, τερματίστε το και θα με θυμηθείτε. Αλλά μιας που λέγαμε και για διάφορα παιχνίδια κιόλας τα οποία είναι ξεχωριστά από τη συνηθισμένου τύπου, θα πούμε τώρα και για το One Piece Odyssey. Με μερικά γρήγορα gameplay πλάνα, τα οποία κατάφερα και βρήκα. Πραγματικά το παιχνίδι είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα ήθελα σε One Piece. Είναι ένα turn-based One Piece παιχνίδι. Για σας μπορεί να φαίνεται βαρετό να είναι turn-based. Πιστέψτε με όμως, για μένα, ειδικά τα turn-based, είναι ακριβώς αυτό το οποίο λατρεύω. Όταν έχεις πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο, είναι η δουλειά σου τέτοια, η οποία δεν σου δίνει την ικανότητα να μπορείς να ράζεις και να παίζεις όπως θες και όσο θες. Τα turn-based για μένα γίνανε το δεξί μου χέρι. Γίνανε τα παιχνίδια τα οποία λέω wow, αυτό το παιχνίδι πρέπει να συνεχίσω να παίζω.
Και ήταν το παιχνίδι το οποίο ακόμα και αν ήμουν κουρασμένος από τη δουλειά και το τελευταίο πράγμα το οποίο ήθελα ήταν να περάσω χρόνο και να αγχώνομαι για ένα ακόμα παιχνίδι. Καλή ώρα multiplayer, καλή ώρα lol και πάει λέγοντας. Ήθελα να ράξω και να χαλαρώσω παίζοντας κάποιο turn-based παιχνίδι. Ελλάδα, εσύ περιμένετε λίγο γιατί αυτό που παίζει λίγο μαγκάκι και πρέπει να πεθάνει. Ωραία. Έλα εδώ. Ωραία, το κρατάμε. Όχι, δεν θα μείνει από εκεί. Θα πεθάνω βέβαια τώρα σύντομα. Όχι ακόμα. Αδειο. Βόρα. Πάει η βόρα. Ωραία. Χωχωχωχω. Εντάξει, θα πεθάνουμε ένα χι. Το ψάμα. Οχ, τέλεια. Ωπα, το support, το support, το support. Εντάξει, το επόμενο παιχνίδι το οποίο λοιπόν θέλω να συζητήσω είναι τα God of War. Όταν λέω τα God of War, να διευκρινίσω. Το God of War που βγήκε για το PlayStation 4 το πρώτο και αυτό το οποίο βγαίνει τώρα. Όταν έπαιξα God of War, ήξερα ότι θα είναι ένα παιχνίδι υπέροχο, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε. Το God of War είναι πραγματικά ένα διαμάντι παιχνίδι. Λάτρεψα στην ιδεολογία της Sony, που εντάξει δεν το κάνανε για ελαφρά την καρδία, το κάνανε γιατί λεφτά. Είναι ότι το βγάλανε, το καινούριο το God of War, το Ragnarok, θα το βγάλανε και για το PS4. Ακόμα bugs. Δεν βαρεθήκανε. Πόσα χρόνια. Τέλος πάντων, ξεφεύγουμε. Αυτό το λοιπόν πιο λάτρεψε είναι ότι θα παίξει και στο PS4 και στο PS5. Πολύ ωραία εναλλαγή, το γουστάρω πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί δίνουν πολύ μεγαλύτερο fan base, καθώς δεν υπάρχουν αρκετοί που μπορούν ακόμα να πάρουν PS5, ειδικά όταν κάνει 600 και ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, άσε που τώρα ακόμα και η original τιμή θα πάει στο 550, αύξηση και άλλες κονσόλες, που εντάξει, πάει λόγω πληθωρισμού και, τέλος πάντων δεν το συζητάμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς τώρα ζητάμε το παιχνίδι, το οποίο είναι ένα υπέροχο παιχνίδι, και το ένα και το δεύτερο που θα βγει τώρα. Αναμένω πάρα πολύ να παίξω το παιχνίδι, αλλά έχω τόσα πολλά παιχνίδια στη λίστα μου που πραγματικά δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνω. Πρέπει να πάρω Counter Eye, γιατί κάνω μαλακίες. Συγγνώμη λίγο παιδιά. Ξέρω, σας έχω αφήσει ξεκρέμαστος. Ναι, θα πεθάνεις, δεν γλιτώνεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να σε αφήσω. Πίσω. Μπράβο στη Sony που έκανε μία κίνηση μέσα από τις πολλές κακές που έχει κάνει. Γιατί έχει κάνει και πολλές κακές, μην το συζητάμε. Ας τις μαγκές εσύ. Τι θες μωρή βόρα, τι θες. Είμαι μόνος μου, you are on your way, but να feel you are on your way, εγώ θα είμαι on my way. Καλώς το. Απεθάνησες εσύ, δεν τι βγάλεις. Ωραίο τατά. Τα καταφέραμε. Χαίρομαι. Επόμενο. Hogwarts Legacy. Παιχνιδάρα. Προβλέπετε. Πιο πολύ γιατί έχουμε καιρό να δούμε ένα αξιοπρεπές Harry Potter παιχνίδι.
Και μου αρέσει η ιδεολογία ότι δεν θα ακολουθήσουν βιβλίο ή σειρά, γιατί τους δίνει και περισσότερη ιδέα να μπορούν να κάνουν ένα δικό τους story. Είναι ένα τεράστιο story, γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια πριν από αυτά τα οποία μάθαμε εμείς, γιατί από τις ταινίες και τα βιβλία. Πράγμα το οποίο πιστέψτε με, το λατρεύω. Γουστάρω πάρα πολύ που θα βγει λοιπόν ένα Harry Potter τύπου παιχνίδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θα ακολουθήσουν άλλη ιστορία με νέα γραφικά, νέους μηχανισμούς, γάματο. Ελπίζω να κρατήσουν την ιδέα των μικρών puzzle. Μ' άρεσε στα παιχνίδια αυτά που είχαν μικρά puzzle, ειδικά στα πρώτα, στα original, από το 1 έτσι μέχρι το 4 που είχαν μικρά puzzle. Μ' άρεσε πάρα πολύ στο 5 κάποια συστήματα που είχαν κάνει implement. Ελπίζω να τα έχουν κρατήσει και να έχουν προσθέσει τις πινελιές τις όμορφες για το 2022, πάντα μιλάμε. Δεν το πήρα ούτε για God of War λοιπόν, δεν το πήρα για τέτοια παιχνίδια. Κυριολεκτικά, ή το πιστεύετε όχι, το πήρα για 2-3. Ένα από αυτά ήταν το The Last Guardian και άλλο ένα ήταν το Until Dawn. Μιλάμε τώρα για παιχνίδια τα οποία δεν κάνουν πάνω από 10 ευρώ. Ίσως να ήταν big deal τη στιγμή του... Ίσως να ήταν big deal όταν είχε βγει το PS4 που ψάχνανε με παιχνίδια λύση. Θα πεθάνεις, ωραία. Ειδικά το Until Dawn δεν μπορώ να σας συζητήσω καν πόσο πολύ αγαπούσα αυτό το παιχνίδι και πόσο πολύ ήθελα να παίξω αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε για χρόνια. Εγώ μπορεί να ήθελα να παίξω αυτό το παιχνίδι από όταν βγήκε. Πραγματικά. Ήτανε πρωτοποριακό του είδους του. Με τα πολλαπλά τέλη, τα τόσο πολλαπλά τέλη και τους θανάτους των χαρακτήρων και όλα αυτά. Ήθελα τόσα χρόνια να παίξω που όταν πήρα το PS4 το πρώτο παιχνίδι το οποίο βρήκα να αγοράσω ήταν αυτό. Κι ας μην ήταν από τα πρώτα τα οποία τερμάτισα. Το The Last Guard ήταν επίσης ένα διαμάντι παιχνίδι. Ένα τελείως διαφορετικό gameplay. Γιατί εγώ το θεωρώ διαφορετικό gameplay το πώς έπρεπε να το κάνεις, την ιστορία την οποία είχαν δώσει. Και σιγά σιγά άρχισα και ανακάλυπτα τα διαμαντάκια της Sony που λέω εγώ. Άρχισα και ανακάλυπτα διαμαντάκια όπως ήταν... Ωπ, Victory, δεύτερο Victory, χαίρομαι. Ο Shadow of the Colossus, το οποίο πραγματικά ήταν κάτι αξιοσημείωτο. Έχοντας παίξει βέβαια το Pray for the Gods που είναι και καλά μια απομίμηση αλλά για PC. Εγώ ήμουν αρκετά χαρούμενος και όταν έπαιξα και το original που ήταν η αρχική του ιδέα ήμουν μουρλια. Μετά έφτιαξα και κάποιες θεωρίες το πώς συνδυάζεται το The Last Guardian. Συγγνώμη που μιλάω πάρα πολύ γρήγορα, είναι μια συνήθεια που μου έχει μείνει και ειδικά όταν έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο μου βγαίνει και μιλάω αρκετά γρήγορα. Τέλος πάντων, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.